Ακροατές, καλό απόγευμα. Είναι Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, μεγάλη γιορτή της Αγίας Εκατερίνης. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Νομίζω δεν θα πω κάτι περίεργο ούτε εξωπραγματικό. Τα τελευταία 5-6 χρόνια ζούμε και κοιμόμαστε με την οικονομία και κυρίως με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη ζωή μας. Προβλήματα με απασχόληση, ανεργία, προβλήματα με τις συντάξεις, προβλήματα με την κρίση γενικότερα στην οικονομία, όπως προβάλλονται και τα βιώνουμε στην καθημερινότητα. Είναι λοιπόν η οικονομία πάνω απ' όλα? Σε μια πρώτη ανάγνωση ίσως ναι. Σε μια δεύτερη ανάγνωση θα σας πω κατηγορηματικά όχι. Υπάρχουν θέματα που είναι πάνω από την οικονομία και είναι τα θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, εν προκειμένου της Ελλάδος. Ξεκινώντας αυτή την παράλληλη διαδρομή από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα, με το Χώρα εν καμίνο εδώ στο Κόντρα, έχω δεσμευθεί από την αρχή ότι θα δίνω προτεραιότητα στα θέματα που ονομάζουμε εθνικά. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε το φάκελο που λέγεται ΑΟΖ, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Με ό,τι συνδέεται αυτό. Πριν απ' όλα συνδέεται με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Και στη συνέχεια συνδέεται με το παρόν και το μέλλον της χώρας. Υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Συνδέεται άμεσα με τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και με τις αξιώσεις, με τις ιταμές αξιώσεις ενός κακού γείτονα, δυστυχώς, σε βάρος της χώρας μας. Αυτή την ώρα που μιλάμε και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός μπαινοβγαίνει στην Κυπριακή ΑΟΣ, παραβιάζοντας κατάφορα τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους ισότιμου μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας. Όπως είπα, αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και μπορεί κάποιοι να αισθάνονται ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα ή από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό να τίθεται στο περιθώριο της καθημερινής επικαιρότητας. Αλλά η δική μας εκτίμηση εδώ είναι ότι η Τουρκία κάνει πρόβα generale με αυτές τις προκλήσεις για πράγματα που θα ακολουθήσει σε επίπεδο τακτικής και θα αφορούν σε δεύτερη φάση και την Ελλάδα. Απόψε λοιπόν ανοίγουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο και έχουμε κοντά μας ανθρώπους που γνωρίζουν, που καλύπτουν διαφορετικές γωνιές και προσεγγίσεις του συγκεκριμένου μεγάλου θέματος. Θα τους ακούσετε σε λίγο. Πριν όμως τους ακούσετε, θέλω να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, την επόμενη Πέμπτη, γιατί αύριο έχουμε απεργία, όπως έχουν κηρύξει τα δημοσιογραφικά σωματεία, την επόμενη Πέμπτη θα μπορέσουμε να σας δώσουμε ορισμένες πολύ σημαντικές δηλώσεις που μας έκανε πριν από λίγες μέρες ο Σόλων Κασίνης. Ο Σόλων Κασίνης είναι άνθρωπος σύμβολος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο άνθρωπος εκείνος που πήρε επάνω του τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής στα θέματα φυσικού αερίου, πετρελαίων και ΑΟΣ στην Κύπρο. Αυτά την Πέμπτη, απόψε. Καλωσορίζω τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Τον κύριο Βασίλη Χατζηλάμπρου, ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή. Καλησπέρα. Τον κύριο Γρηγόρη Τσάλτα, πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου και άνθρωπο που έχει ειδικευθεί επιστημονικά σε θέματα δικαίου της θάλασσας, τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, ο οποίος είναι κοσμήτορα στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Πάντιο, και τον κύριο Τάσο Γκουριώτη από το DefenseNet, δημοσιογράφο πολύ έμπειρο σε θέματα άμυνας και διεθνούς πολιτικής. Κύριε Γκουριώτη, ξεκινώ από εσάς για να μας δώσετε το στίγμα των εξελίξεων της τελευταίας στιγμής. Η Τουρκία έχει εκδώσει μια ναύτεξ, δηλαδή μια εντολή προς ναυτιλωμένους και λέει ότι μέχρι τέλη Δεκεμβρίου το Μπαρμπαρός θα κάνει έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Με τη διαφορά που η συγκεκριμένη περιοχή δεν ανήκει στην Τουρκία, ανήκει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι εικόνα έχετε για τους συσχετισμούς δύναμη στην περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει μια ισχυρή ναυτική δύναμη της Τουρκίας. Συνολικά είναι 10 σκάφη ξεκινάνε από τα νότια της Μερσίνας και φτάνουν μέχρι την περιοχή που επιχειρεί τον Μπάρμπαρος. Απέναντι σε αυτά τα 10 τουρκικά σκάφη υπάρχουν 2 ελληνικά, τα οποία είναι, όπως υποθέτω γνωρίζετε, στη UNIFIL, σε διεθνείς αποστολές, και στην Active Endeavor. Δεν θεωρώ ότι... Είναι 2 ελληνικά τα οποία μετέχουν, να το εξηγήσουμε, σε διεθνείς αποστολές. Ναι.
Και με την ευκαιρία αυτή. Δεν θεωρώ ότι αντιπαρατίθενται. Είναι σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση τουλάχιστον δεν θέλει να κλιμακώσει. Άρα εκτιμούμε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εκεί για καλό και για κακό. Από τις δυνάμεις που υπήρχαν πριν, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι έχει, υπάρχει παραπάνω είναι το υποβρύχιο, το προτεύς που βρίσκεται στην περιοχή. Και αποφασίστηκε κατόπιν της δημιουργηθήσας κατάστασης να σταλεί στο πλαίσιο της Active Endeavour, όπου δεν είχαμε ενεργό σκάφος. Η πυραυλάκατος, υπήρχε μια πυραυλάκατος, η Καβαλούδη, στο πλαίσιο της UNIFIL, της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, και κατά αυτόν τον τρόπο αντικαταστάθηκε. Να εξηγήσουμε ότι είναι η αποστολή που αφορά το Λίβανο. Ακριβώς. Να το εξηγήσουμε αυτό. Αντικαταστάθηκε η πυραυλάκατος με μια άλλη πυραυλάκατο. Δεν εστάλει φρεγάτα, που είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος. Κατόπιν, να το πω ορίμου, εντός εισαγωγικών ορίμου σκέψεως, κάποιοι έκριναν ότι αυτό θα σήμαινε κλιμάκωση. Και κατά αυτόν τον τρόπο η πυραυλάκατος αντικαταστάθηκε με πυραυλάκατο. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των τουρκικών σκαφών και των ελληνικών σκαφών. Κακά τα ψέματα, οι Τούρκοι παίζουν στην έδρα τους αυτή τη στιγμή. Είναι σε πολύ μικρή απόσταση από τις βάσεις ανεφοδιασμού τους. Έχουν δύο βάσεις στην Κύπρο, στη Βόρεια Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο. Έχουν δύο βάσεις, ναυτικές βάσεις. Έχουν τη δυνατότητα τα αεροσκάφη τους να ανεφοδιάζονται πάλι στο κυπριακό αεροδρόμιο. Στα κατεχόμενα, ναι. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουν ένα τακτικό πλεονέκτημα, να το συζητήσουμε έτσι. Το οποίο βέβαια τακτικό πλεονέκτημα, κακά τα ψέματα, τη σημασία μερικές φορές δεν έχει μόνο συσχετισμός δυνάμεων, σημασία έχει η βούληση και η αποφασιστικότητα του να πιέσει τον άλλον ακόμα και μέσα στην περιοχή του. Μάλιστα. Και αυτό αναμένουμε, το αναμένουμε ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Γιαλουρίδη και κύριε Τσάλτα, έχουμε μια πραγματικότητα την οποία δημιουργεί η Τουρκία. Η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό απειλούσε, δεν πρόκειται να σας επιτρέψω στους Κυπρίους να προχωρήσετε μονομερός, σε ό,τι κάνετε θα πρέπει να είμαστε και εμείς μέσα και ούτω καθεξής. Άρχισε λοιπόν να δημιουργεί γεγονότα και τον Μπαρμπαρός είναι γεγονός. Για την ώρα κάνει έρευνες, αλλά διαβάζουμε στον διεθνή τύπο ότι η Τουρκία προχώρησε ένα διεθνή διάλογο, ακόμη και με ρουμανικές εταιρείες, στην προοπτική να προμηθευτεί να αγοράσει και μια πλατφόρμα άντλησης. Βεβαίως αυτά δεν γίνονται αμέσως, δεν είναι εύκολα, θέλουν χρόνια, θέλουν πορεία. Περισσότερο λοιπόν κάνει πολιτική. Την κάνει όμως την πολιτική. Τι εικόνα έχετε? Δεν ξέρω να σας πω. Αυτό είναι μια πολιτική εκφοβισμού. Ακριβώς. Να διορθώσω και το, να συμπληρώσω στον τύπο Γιούσκο προηγουμένως ο συνάδελφος. Η Ελλάδα έχει στην Κύπρο αεροδρόμιο, το πιο μοντέρνο υπόγειο αεροδρόμιο της Μεσογείου, στην Πάφο. Και την βάση στο Μαρί, την ναυτική βάση. Επομένως έχουμε δυνατότητες πέραν της Τουρκίας επιχειρησιακές. Όμως θα έλεγα η Τουρκία τώρα αυτή τη στιγμή επιδιώκει να ακυρώσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό που θέλει να κάνει τη σπράγμαση είναι να εφαρμόσει αυτό που λέει παντού, ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελείται από δύο μονάδες. Το κράτος της Βόρειας Κύπρου, το οποίο θεωρεί κράτος υπαρκτό, και την διοίκηση του Νότου, που είναι μια διοίκηση που μπορεί, η οποία πρέπει να βρει μια συμφωνία με το κράτος του Βόρεια. Αυτό λοιπόν που επιδιώκει είναι η Κυπριακή Δημοκρατία να ακυρωθεί και να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις, να σταματήσει τις έρευνες μέσα από τον εκφοβισμό που ασκείται. Να εξηγήσουμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Συνεχίζονται και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ακριβώς. Συνεχίζει την πολιτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη αναζήτηση πλατφόρμα στην οποία μπορεί να διακηρύξει ότι θα κατασκευάσει το τέλος. Και όλοι γνωρίζουμε ότι αν προμηθευτεί μια πλατφόρμα, μια εξέδρα και την εγκαταστήσει, έχουν τελειώσει τα ζητήματα, δηλαδή δεν μπορεί να την βυθίσει καθόλου εύκολα. Πρέπει να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο. Και γνωρίζει η Τουρκία ότι η αποτροπή αυτού του ενδεχομένου δεν μπορεί να γίνει από την Ελλάδα μόνη τη. Επομένως, η Ελλάδα και όποια δύναμη θέλει να στηρίξει την Κύπρο, ναι, να μην γίνει ένα τουρκικό ηγεμονικό προγεφύρωμα για την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να υποχρεώσει η Τουρκία να τα μαζέψει και να φύγει. Και να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις με τους όρους που υπήρχαν πριν αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή την πολιτική της
της εκφοβιστικής διπλωματίας. Δηλαδή, λοιπόν, να βάλουμε μια προσωρινή τελεία άνω τελεία εδώ και να πάμε στον κύριο Τσάλτα να μας δώσετε μια εικόνα για την εμπλοκή των ξένων παραγόντων στην περιοχή. Ξέρουμε ότι στα θέματα των υδρογονανθράκων η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα σε διαδικασίες διαγωνισμών ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εμπλέξει αμερικανικές εταιρείες και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ισραηλινές εταιρείες, κορεατικές, ιταλικές και άλλες. Τι εικόνα λοιπόν έχετε και πώς κρίνετε, πώς αξιολογείτε τη συμπεριφορά του διεθνούς παράγοντα στην περιοχή? Η εμπλοκή και μόνον όλων αυτών των εταιριών που αναφέρατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η νομιμοποίηση της Κυπριακής ΑΟΣ. Και το εντελώς αντίθετο είναι αυτό το οποίο επιχειρεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία να κάνει. Ουδής έρχεται να τη συνδράμει δηλαδή και ψάχνει να βρει να αγοράσει ή αν δεν βρει να αγοράσει να εγκαταστήσει, να φτιάξει και να εγκαταστήσει τη δικιά της πλατφόρμα. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Ότι οι πάντες αναγνωρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό λόγω του ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια οριοθετηθεί πλήρως με τα ενδιαφερόμενα απέναντι κράτη, που είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ και ο Λίβανος, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα, τι κάνει το Διεθνές Δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση? Το Διεθνές Δίκαιο είναι σαφέστατο, δίνει στο παράκτιο κράτος που έχει καταφέρει και έχει οριοθετήσει τελικά, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα έλεγα σε πρώτη φάση την υφαλοκρηπίδα του, γιατί η υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και εκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αποκλειστικά. Ενώ στα νερά πάνω από την υφαλοκρηπίδα τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους είναι κυριαρχικά, δίνει δύο αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ποια είναι αυτά? Το δικαίωμα της εξερεύνησης και το δικαίωμα της εκμετάλλευσης. Εδώ έχουμε σαφέστατη παραβίαση από την πλευρά της Τουρκίας του αποκλειστικού κυριαρχικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εξερεύνηση της δικιάς της υφαλοκρηπίδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οριοθέτηση η οποία έχει προηγηθεί εδώ και τόσα πολλά χρόνια είναι και η απόλυτη νομιμοποίηση σε σχέση με το διεθνή παράγοντα. Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, το επίσημο Κυπριακό κράτος, αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες στις διεθνείς εταιρείες, οι διεθνείς εταιρείες έσπευσαν αμέσως. Διότι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει διεθνής εταιρεία η οποία εμπλέκεται στην εξόρυξη υδρογονανθράκων χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε, τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι από πλευράς Αμερικής η πρώτη αντίδραση δεν ήταν η αναμενόμενη από τον Ελληνισμό, είτε κυπριακό είτε ελλαδικό. Βεβαίως στη συνέχεια υπήρξαν οι δηλώσεις, οι γνωστές δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στη Λευκοσία. Έκανε όμως τις δηλώσεις ο Biden. Και ο Biden ακριβώς. Ο οποίος είπε εκάλεσε τον Αναστασιάδη. Ο Biden και μάλιστα είχαμε τη συνομιλία Biden Αναστασιάδη. Ναι, ναι, τον εκάλεσε να πιστέψει στις διαπραγματεύσεις. Το οποίο είναι σημαντικό. Ναι, το οποίο σημαίνει ότι είπε μεν ότι η Κύπρος έχει το δικαίωμα κλπ. Νομιμοποιείται, αλλά τον εκάλεσε να πιστέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρακάμπτει τα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, παρέκαμψε πραγματικά γεγονότα και παραβίαση κυριαρχίας. Εδώ είναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Κύριε Χατζηλάμπρου, αν πραγματικά σήμαινε μια στάση των χωρών οι οποίες εμπλέχτηκαν με τη μορφή, ας πούμε, των εταιριών. Η πρώτη δήλωση δηλαδή, του State Department έλεγε, η μια παράγραφος ήταν ότι η Κύπρος έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα και να χαράζει ΑΟΣ. Και η δεύτερη παράγραφος έλεγε να μοιραστεί το αποτέλεσμα ακριβοδίκαια στις δύο κοινότητες στα πλαίσια μιας συνολικής λύσης. Στην πραγματικότητα, αν πήγαινε κανένας αυτό να το κοιτάξει ολόκληρο, σήμαινε κάτι που είπε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ κάτω, που είπε ότι για να φύγει τον Μπαρμπάρος, δώστε κι εσείς κάτι. Δηλαδή να διαπραγματευτεί η Κύπρος στην πλευρά των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε άλλη βάση. Ναι. Όμως λέω ότι το κακό, όπως θέλετε πάρτε το, γιατί εγώ είμαι πολύ ανήσυχος για τις εξελίξεις στην περιοχή. Σωστά. Είναι το όλο πλαίσιο. Δεν είναι μόνο στενά όπως μπορεί να βλέπαμε κάποτε υποσταθερές συνθήκες στο περιβάλλον γύρω-γύρω και να βλέπαμε τα ελληνοτουρκικά. Ζητάει κάτι η Τουρκία από τους Αμερικάνους εκεί. Δηλαδή ζητάει για να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του ΙΣΙΣ και της Συρίας, ζητάει ρεγάλο, πώς να το πω. Της λένε ότι θα σου φτιάξω κουρδικό κράτος πίσω. Ζητάει λοιπόν να έρθει προς τα δω. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι διάφορα πράγματα. Ζητάει τη Δαμασκό, αγαπητέ μου. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Λέω λοιπόν ότι είμαι ανήσυχος για εξελίξεις τέτοιες όπου δυστυχώς, και να μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί εκείνη το ερώτημα, ποια πρέπει να είναι η στάση μας.
Αυτό. Έτσι. Με συγχωρείτε, κύριε Παναγιώτοπουλε, να διευκρινίσουμε κάτι. Αλλά θέλω να ακούσουμε και τον κύριο Κρανιδιώτη. Ναι, ναι, να πω κάτι μόνο. Έχετε δίκιο, δεν είναι Αμερικανοί, είναι Αμερικανοί κοινότητες. Η Κυπριακή κυβέρνηση λέει δεν το αρνούμαστε αυτό. Δεν αρνούμαστε να απολαύσουν τα αγαθά της ενέργειας το σύνολο του πληθυσμού. Όμως αφού συμφωνήσουμε για τη λύση. Διότι αν δώσεις τώρα, σημαίνει να γνωρίζεις την ύπαρξη αυτού του κράτους, το οποίο είναι παράνομη κατασκευή. Μα εκεί βρίσκεται η διαφορά από αυτό το οποίο προχωρούσαν οι ίδιοι Κύπροι μεταξύ των δύο κοινοτήτων να ορίσουν ποσοστά, στα πλαίσια όμως της οντότητας της ελληνικής δημοκρατίας. Και είναι διαφορετικό, λες και είναι χώρος πια η Κύπρος και όχι χώρα, χώρος. Ναι, ναι. Που λέει ανάμεσα στους δύο ακριβοδίκια δώσατε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Ναι. Αυτό λέω ότι αποσιωπήθηκε, βάλτε το εισαγωγικά. Στην ενημέρωση που μας έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών, το ξέρει ο Πάνος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, γιατί είμαστε και στην ίδια επιτροπή. Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Έτσι. Μας δώσανε τη μισή δήλωση. Το κομμάτι του State Department που αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Και λέω, τι θα κάνουμε έτσι. Το ευχάριστο κομμάτι. Ναι, μα δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή να ενημερώνεις μόνο για το μισό. Να μείνουμε και εδώ. Έλεγα ότι για τη στάση μας πρέπει να πάρθει υπόψη ακριβώς και το συνολικό γεωπολιτικό περιβάλλον για τη στάση μας. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θα έλεγα με μία κουβέντα ότι δείχνει ότι η προσπάθεια να είμαστε χωρίς αστερίσκους, χωρίς άλλη τοποθέτηση, να είμαστε οι πρόθυμοι του ευρωατλαντισμού στην προκειμένη περίπτωση και όχι να πατάμε με πολύ σταθερό τρόπο στο διεθνές δίκαιο και στα δικά μας συμφέροντα, θα μας δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, οι άλλοι κάνουν πραγματικά βήματα και εμείς τα διαχειριζόμαστε. Τα διαχειριζόμαστε λοιπόν επικοινωνιακά, εδώ. Τα διαχειριζόμαστε. Ποια, αλλά ποια κάνουν πρέπει, πραγματικά βήματα. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδος. Κατά κοινή ομολογία, ζούμε σε μια γεωπολιτική περιφέρεια όπου τα πάντα αλλάζουν. Και αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς. Οι δυτικοί, στις περισσότερες περιπτώσεις, δείχνουν να μην καταλαβαίνουν καλά την περιοχή, να μην ξέρουν το ιστορικό βάθος της περιοχής. Είδαμε ακριβώς πώς άλλαξε η συμπεριφορά των Δυτικών στο θέμα της Συρίας. Ξεκίνησαν να ενισχύουν τη Συριακή αντιπολίτευση για να ανατραπεί το καθεστώς Άσαντ. Σωστά. Στη συνέχεια όμως διαπίστωσαν ότι μέσα από αυτή την ενίσχυση ενδυναμώθηκαν ακραίες ισλαμιστικές δυνάμεις στο στρατόπεδο της Συριακής αντιπολίτευσης, βλέπε ISIS, με αποτέλεσμα, Αλ-Νούστρα και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Το περιβόητο Ισλαμικό Χαλιφάτο, το οποίο καλύπτει εδάφη της Συρίας και του Ιράκ, έχει από ό,τι φαίνεται άφθονα οικονομικά μέσα στη διάθεσή του και επιχειρεί να εγκαταστήσει την τρομοκρατία στην περιοχή και να την εξαγάγει και σε άλλες χώρες. Θέλω λοιπόν, κύριε Κρανιδιώτη, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Καταρχήν να βάλουμε, αν θέλετε, τα πράγματα σε μια, κατά την άποψή μου, σειρά, σε μια τάξη. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο σύνθετα από ό,τι νομίζουμε και δεν εξηγούνται με κουτάκια. Δηλαδή ότι οι Αμερικανοί είναι ένα πράγμα, έτσι με ενιαία στρατηγική και ενιαία άποψη. Οι Ρώσοι είναι ένα πράγμα, εμείς είμαστε ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν πάει έτσι. Πρώτα απ' όλα τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία προσπαθεί να φέρει ξανά το παιχνίδι στο γνωστό του πεδίο, στο πεδίο του τραμποκισμού και στο πεδίο, αν θέλετε, τη στρατιωτική αντιπαράθεση. Και των τελεσμένων. Διότι, τι είχε κάνει. Επί δεκαετίες είχε επαναπαυθεί στο ότι σου λέει: κατέχω το 40% του νησιού, έχω 25-30.000 στρατό που μπορώ να τις διπλασιάσω λόγω της εγκύτητας ανά πάσα στιγμή. Άρα είμαι καλά, είμαι καβάλα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, αν θέλετε. Και τι γίνεται λοιπόν, έρχεται ένας σπουδαίος Έλληνας και μια σπουδαία πολιτική, ο Τάσος Παπαδόπουλος. Και βλέπει ξαφνικά η Τουρκία να ανατρέπονται μια σειρά από δεδομένα και να χάνει την πρωτοβουλία και να την έχει η ελληνική πλευρά, να την έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά με τις συμφωνίες οι οποίες έγιναν, με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, με τα και συμβόλαια με τις εταιρείες. Και με την αιμονή του Τάσου, του Παπαδόπουλου στο θέμα της ΑΟΣ. Ακριβώς. Λοιπόν, την αιμονή του. Διότι αυτή είναι μια πολιτική που καρποφορεί τώρα, έτσι. Ναι. Γι' αυτό και έλεγα πάντα ότι εμείς αργήσαμε να ξεκινήσουμε, που είναι ευθύνες αλλωνών πολύ πίσω. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, ας μην το συζητήσουμε τώρα. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αυτό το οποίο συμβαίνει σε σχέση με την Αμερική. Και θα καταλήξω στο τέλος. Πρέπει να πω αυτά για να καταλήξω στην απάντηση. Αυτό που με ρώτησες, αγαπητέ Πάνο, δηλαδή, ναι, το τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή γίνεται μια φοβερή διαλκυστίνδα.
και ανατρέπονται πράγματα σιγά σιγά, αλλά είναι, το λέω πολλές φορές, πρέπει να φανταστούμε την πολιτική μιας υπερδύναμης ως ένα τεράστιο πλοίο, ως ένα αεροπλανοφόρο. Δεν στρίβει αμέσως. Δηλαδή αυτή η πολιτική δεν θα αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Είδατε τη σύγκρουση που οδήγησε στην αποπομπή του Υπουργού Άμυνας της Αμερικής. Hegel, ναι. Δηλαδή, να πω δεδομένα για να είμαστε και πρακτικοί και χρήσιμοι και στους τηλεθεατές. Ποιος φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, ότι η αμερικανική αεροπορία θα συνδράμει αντάρτες που είναι παρακλάδι του ΠΚΚ, δηλαδή θα λειτουργεί σαν η δύναμη αεροπορικής υποστήριξης σε πραγματικές μάχες για αντάρτες οι οποίοι υπακούν, αν θέλετε, στις διαταγές του Προεδρικού Συμβουλίου που αντικαθιστά τον πρόεδρο Τσαλάν όσο είναι. Και να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Δεν είναι σύνηθες στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα να αποπέμπει ουσιαστικά, να απομακρύνει ο πρόεδρος τον Υπουργό Άμυνας. Γιατί επειδή λειτουργεί έτσι το σύστημα συνταγματικά και είναι προεδρικό, ο κάθε υπουργός είναι επιλογή του ιδίου του Προέδρου. Δεν είναι λοιπόν σύνηθες να τον επιλέγει και μετά να τον διώχνει. Όχι, και απλά μια φράση, μια παρένθεση. Μία από τις διαφορές ήταν ότι έλεγε, ήταν αντίθετος ο Χέγκελ στην πολιτική της εσπευσμένης αποχώρησης από το Ιράκ και από το Αφγανιστάν. Έτσι, και λέει: ακριβώς. Θα αφήσουμε πίσω μας χάος. Ακριβώς. Και να το χάος λοιπόν. Ακριβώς. Άρα απεδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Λοιπόν, ποιος θα φανταζόταν λοιπόν ότι σήμερα θα λειτουργεί η Αμερική ως αεροπορική δύναμη υποστήριξης των ανταρτών του ΠΚΚ, ότι θα μιλάει απευθείας με το ΠΚΚ η αμερικανική κυβέρνηση. Ποιος θα φανταζόταν ότι εξώφυλλα στις μεγαλύτερες εφημερίδες του αμερικανικού κατεστημένου, δηλαδή στους New York Times, στους Washington Times, στην Wall Street Journal, θα είχαν τίτλους του τύπου «Η Τουρκία δεν έπιασε συμμαχό μας», θα καλούσαν σε αποπομπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε αναλύσεις από Ινστιτούτα, μεγάλα think tanks όπως είναι το Ινστιτούτο Hudson, τα οποία ευθέως κατατάσσουν την Τουρκία ως εχθρική δύναμη. Όπως αντίστοιχα, να πούμε, εκεί την κατατάσσει πλέον και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και εδώ θα έλεγα μια παρένθεση, μια έτσι καλόπιστη κριτική προς τον κύριο Χατζηλάμπρου. Θα του έλεγα ότι ιστορικά, αν το δει κανείς, η Κύπρος έχει πληρώσει ακριβώς το ότι ο Ελληνισμός αποφάσισε να πάει κόντρα στα ευρωατλαντικά συμφέροντα, στα οποία ανήκε. Δηλαδή, είχαμε μια χώρα στην οποία η μία κοινότητα, η μεγαλύτερη, η πλειοψηφία ανήκει σε μια χώρα που η μητρική χώρα ανήκει στο ΝΑΤΟ, η άλλη, η μειονότητα επίσης ανήκει στο ΝΑΤΟ και κάποιοι θέλανε μια άλλη πολιτική. Αυτά πληρώσαμε. Και κάποιοι άλλοι. Έτσι. Γιατί εγώ... λοιπόν, δηλαδή, λέτε, να το πούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Να το πούμε, ναι. Δηλαδή, όχι, λέει ο κύριος Καρυμπιώτη, κύριε Καρυμπιώτη, αν καταλαβαίνω καλά, ότι αν η Κύπρος είχε μπει εγκαίρως στο ΝΑΤΟ, δεν θα είχε υποστεί τα δεινά. Αν είχαμε αποδεχτεί το σχέδιο Άτσεσον, έτσι. Όχι, λέω, αυτό εννοείται. Ακριβώς, αυτό εννοώ. Μα αυτό αυτή εννοώ. Είναι η κατάληξη ιστορία. Αλλά δεν μπορούσε να πει στον ΝΑΤΟ. Δηλαδή, με το ΑΚΕΛ δεν μπορούσε να πει στον ΝΑΤΟ. Εξυπηρετώντας... Δηλαδή, αυτοί που κάνανε το πραγματικό πραξικόπημα κάτω ήταν οι εξωτερικοί. Κάποιοι εξυπηρετώντας άλλα συμφέροντα, άλλων δυνάμεων. Ο ιδρυτής της παράταξής σας πάντως έφτασε στο να φύγει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ θεωρώντας εχθρική τη στάση. Δεν μιλάω για αυτή την περίοδο. Το ξέρω, μην κάνετε. Ιστορία ξέρετε, μην κάνετε τώρα. Λοιπόν, μην μου λέτε ότι... Και μην μαλώσουμε και γι' αυτό τώρα, για τα πραγματικά γεγονότα. Κύριε Χατζηλάμπρου, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή. Βεβαίως, πρακτικά δεν ξέρω πόσο θα ήταν δυνατή να γίνει στην πράξη αυτή η είσοδος της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με ένα ισχυρό ΑΚΕΛ, το οποίο εξόρκιζε κάθε προσέγγιση προς τη συγκεκριμένη συμμαχία, το συγκεκριμένο σύμφωνο. Γιατί θα μας φταίει και ο λαός της Κύπρου στο τέλος. Πλήρωσε δηλαδή, αλλά προσωπικές φιλοδοξίες. Θα μας φταίει και ο λαός της Κύπρου δηλαδή, στο αν μπήκε ή δεν μπήκε, τι θα μας πείραζε εμάς, αν αντί για τις αγγλικές βάσεις υπήρχαν νατοϊκές βάσεις και η Κύπρος ήταν ολόκληρη, ήταν ελληνική, ήταν ελεύθερη, χωρίς να έχει υποστεί αυτά τα οποία επέστησε. Να μείνουμε εδώ γιατί είναι ενδιαφέρον, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Ναι, γιατί θέλω να καταλήξω στον γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και για τον τρόπο που βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ τη συμμετοχή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και για τον τρόπο που βλέπουμε τις εξελίξεις στην περιοχή. Σε λίγο.